Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. 7 λεπτά μετά από τις 4, είμαστε εδώ και για αυτό το απόγευμα μαζί σας. Από το Ε μέχρι το Χ, νέα ενημερωτική εκπομπή της Δίων Τηλεόρασης. Η Εύη Μιχολού και ο Χρήστος Χατζημίστης μαζί σας. Σας κρατάμε συντροφιά λοιπόν κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, από τις 4 μέχρι τις 5, με ποικίλα θέματα, θεματολογία που αφορούν την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, την Ελλάδα και τη χώρα μας, αλλά και το εξωτερικό, αν είναι κάτι που έχει να κάνει με την χώρα μας και με εμάς. Και φυσικά με τηλεφωνικές παρεμβάσεις, συνεντεύξεις και ρεπορτάζ θα σας ενημερώνουμε ή τουλάχιστον θα προσπαθούμε να έχουμε μια σφαιρική ενημέρωση στην μία ώρα που θα είμαστε μαζί. Έτσι, ό,τι μπορούμε να κάνουμε. Είναι και είναι μικρή η διάρκεια της εκπομπής. Είναι ζωντανή. Και ό,τι θα προκύπτει. Είναι πολλά τα θέματα. Είναι να πολλά μην ξεχάσουμε θέματα. Να πούμε ότι θέλουμε και τη βοήθεια του κοινού και του Βεβαίως. Κόσμου και γι' αυτό το λόγο έχουμε και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να μπορούμε να έχουμε μια επικοινωνία και εσείς να έχετε μια πρόσβαση σε εμάς και στην εκπομπή. Να τα αναφέρουμε στην αρχή τώρα της εκπομπής. Ναι, να τα πούμε. Θα τα ξαναπούμε και στη διάρκεια. Στο Facebook, λοιπόν, facebook.com/ από το ε μέχρι το χ, ε μέχρι χ δηλαδή. Και στο Gmail, ε μέχρι χ, papaki@gmail.com. Επίσης και στο Twitter, όπου έχουμε twitter.com/ε μέχρι χ. Και βεβαίως έχουμε και το τηλέφωνο 23510. 2038-940. Επίσης, θα πρέπει να πούμε ότι μπορείτε να μας βρείτε στο Instagram. Μέχρι αν γράψετε στην αναζήτηση, θα βγει ο λογαριασμός της εκπομπής. Επίσης, εκτός από το Instagram, μπορείτε να κατεβάσετε και το application για να το έχετε στο tablet σας ή στο κινητό σας και να μπορείτε να παρακολουθείτε όλα όσα συμβαίνουν από την εκπομπή. Νομίζω είναι αυτά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το mail βέβαια. Το είπαμε το mail. Το είπαμε. Ας το υπενθυμίσουμε. mechrich@gmail.com. Εσείς θα θυμάστε τον τίτλο της εκπομπής Ε μέχρι Χ, όπου όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν αυτό το password, τον κωδικό, για να μπορείτε να μπαίνετε μέσα και να αφήνετε παρατηρήσεις, να μας ενημερώνετε, για να ξέρουμε και να μπορούμε και εμείς να μεταφέρουμε και τα δικά σας αιτήματα, αλλά και να ενημερώνουμε τον κόσμο για το τι συμβαίνει. Από όποια περιοχή είστε και μας βλέπετε και μας ακούτε, θα θέλαμε πολύ να μας ενημερώνετε τι συμβαίνει στην περιοχή σας, αν κάτι είναι σε εξέλιξη, για να μπορούμε και εμείς να ενημερώνουμε τη σειρά μας τον κόσμο. Και φυσικά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είμαστε και στο διαδίκτυο, ως Δίων Τηλεόραση βεβαίως, στο site της Δίων Τηλεόρασης, diontv.gr, και εκεί μπορείτε να μας παρακολουθείτε ζωντανά από όπου και αν βρίσκεστε. Και 2-3-5-1-0-38-9-41 το τηλέφωνο μας. Λοιπόν, τελειώσαμε με όλα αυτά. Τελειώσαμε προς το παρόν. Να ξεκινήσουμε λίγο να πούμε εντάχει τι έγινε σήμερα στη χώρα μας, τι έχουμε στην περιφέρεια για να δούμε από τα νέα ειδήσεις, για να ενημερώσουμε και εσάς. Να πούμε καταρχήν ότι παρατείνεται μέχρι τις 24 Ιανουαρίου η απεργία των γιατρών του ΕΟΠΗ. Είναι μια απόφαση που λήφθηκε σήμερα στην έκτακτη γενική σύσκεψη που έκανε η εκτελεστική γραμματεία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας των Συλλόγων του Επιστημονικού Υγειονομικού Προσωπικού. Είναι μια απεργία η οποία πρόκειται να τελειώσει αυτές τις μέρες που διανύουμε. Ωστόσο, έγινε σήμερα η έκτακτη σύσκεψή τους και αποφασίστηκε να παραταθεί μέχρι 24 Ιανουαρίου. Πολύ ωραία. Τώρα τι έχουμε πάλι ειδήσεις για τον Λιάπη. Είναι στην επικαιρότητα. Απασχολεί την επικαιρότητα πάρα πολύ ο κύριος Λιάπης. Τι έχουμε, έκτακτο έλεγχο. Έχουμε έναν έλεγχο που έγινε στο ακίνητο, στο οποίο έχει δηλώσει ότι τα τετραγωνικά ήταν 70, όμως τελικά προέκυψαν ότι είναι 233. Βεβαίως αυτά τα τετραγωνικά τα δήλωσε στην ΔΕΗ για να πληρώσει λιγότερο χαράτσι. Και τη διαφορά βεβαίως από τα δημοτικά τέλη, η οποία προκύπτει μια διαφορά 250 ευρώ από την πληρώμη των δημοτικών τελών. Νομίζω ότι όσο προχωράμε και όσο κυλούν οι μέρες, θα βγαίνουν καινούργια νούμερα. Έχω αυτή την εντύπωση. Δεν ξέρω πόσο θα φτάσει. Πάντως, επειδή άκουσα τον ίδιο το δήμαρχο Καρπενησίου, τον κύριο Μπακογιάννη που μίλησε το πρωί στο Sky, είπε ότι περίπου είναι 10.000 αυτά που έχει χάσει ο Δήμος Καρπενησίου, 10.000 ευρώ. Άρα, από τον. Τα 233 νομίζω ότι θα μεγαλώσουν στην πορεία. Λοιπόν, έχουμε και λίστα Λαγκάρ. Μέχρι 266 ονόματα από τα σχεδόν 2.000 που περιλαμβάνει η λίστα ελέγχονται από το ΣΔΟΕ, όπως ενημέρωσε η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Σύμφωνα με την ενημέρωση που παρέχει αυτή την ώρα ο κ. Στασινόπουλος, που είναι επικεφαλής της Επιτροπής αυτής, ο έλεγχος των 266 περιπτώσεων έχει αρχίσει από το καλοκαίρι και μετά και εξ αυτών μόλις 155 περιπτώσεις βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο. Και για αυτό το θέμα θα έχουμε πολλές εξελίξεις από ό,τι ακούγεται. Θα έχουμε πολλές αποκαλύψεις και πολλά ονόματα.
Εγώ πάντως, αν ήμουν ο κύριος Λιάπης και θα ήμουν στενοχωρημένος, θα πήγαινα ένα ταξίδι για να ερεμήσω. Βέβαια, ένα πρώτο ταξίδι έγινε. Έτσι λοιπόν, πολύ πιθανό να έχει πάει. Δεν πήγε. Ναι, αλλά τώρα πηγαίνει σε δεύτερο ταξίδι, έχουμε γιατί εντοπίστηκε στον Προμαχώνα στα σύνορα στη Βουλγαρία, όπου πήγαινε όχι με αυτό το αυτοκίνητο, με άλλο αυτοκίνητο, αυτό είναι διασταυρωμένο, και πήγαινε ένα ταξίδι ο άνθρωπος. Προφανώς να ερεμήσει. Πάντως, τουλάχιστον δεν γιατί τρέπεται είμαστε, νομίζω, λίγο να περνάει από τα σύνορα ο κύριος Λιάπης. Δεν έχει τέτοιο θέμα. Δεν έχει τέτοιο θέμα. Περνάει κανονικά τα σύνορα και εξάλλου καταγράφεται. Εξάλλου, έχει πάρει και αναβολή στην εκδίκαση της υπόθεσης. Και επίσης, μας ενημερώνει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία ότι χαλάει πρόσχερα ο καιρός. Πρόσχερα. Καλό. Με καταιγίδες από τα ξημερώματα της Τετάρτης και από τα δυτικά. Εμάς δεν μας αφορά και πολύ αυτό, αλλά επειδή όταν λέμε καιρό μπορεί σήμερα να είμαι εδώ και αύριο να είμαι στην Αθήνα ή στην Κρήτη, ας πούμε. Σε επίπεδο καλό περιφέρειας. Καλό είναι να ενημερώνεσαι για το τι γίνεται με τον καιρό. Λοιπόν, τι γίνεται για την δικιά μας περιοχή. Πέμπτη θα έχουμε ισχυρές βροχές και καταιγίδες στη Μακεδονία και τη Θράκη. Και αργά το βράδυ τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στα Δωδεκάνησα. Λοιπόν, να πάμε τώρα, πάμε λίγο θάλασσα, όπου έχουμε τον απόπλο του Θεόφιλου, είναι το πλοίο που έχασε την μία του Άγκερα και τελικά θα φύγει σήμερα κανονικά από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης στις 5 η ώρα το απόγευμα. Ο προορισμός λοιπόν του πλοίου Θεόφιλος είναι η Λίμνος, η Μυτιλίνη, Χίος και το Βαθύ Σάμο. Λοιπόν, και ένα τελευταίο. Κάποιος πήγε στο Άγιο Όρος να προσευχηθεί και έκλεψε εικόνα από κατάστημα στις Καριές. Ένας 41χρονος Ρουμάνος, ο οποίος αφαίρεσε από κατάστημα εκεί στις Καριές μια εικόνα αξίας 90 ευρώ. Έγινε αντιληπτός και συνελήφθη από αστυνομικούς. Αυτά. Ήθελε να προσευχηθεί. Αυτά συμβαίνουν. Και το πήρε ως ενθύμιο για την προσευχή και που έκανε. Και το πήρε ως ενθύμιο. Και τώρα, μια και είπαμε και για προσευχές, έτσι ένα παρεμφερές θέμα. Θα καλησπερίσουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Νίκο τον Βουδούρη, τον συνάδελφο δημοσιογράφο από το inveria.gr, γιατί έχει να μας δώσει πολύ ενδιαφέρουσες ειδήσεις. Η μία αφορά μάλιστα τη Μητρόπολη Κύτρους και τη διαδικασία των εκλογών. Νίκο, σε βλέπουμε. Να σε ακούσουμε κιόλας. Καλησπέρα. Καλησπέρα Χρήστο, καλησπέρα Έννη. Καλησπέρα Έννη, καλησπέρα Χρήστο, να το πω καλύτερα. Όπως θέλεις. Είσαι αντικειμενικός, μπορώ να πω, με τον τρόπο που χαιρέτησες. Όχι, είναι θέμα ευγένειας πάντα. Προηγούνται οι κυρίες. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές μας και σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Νίκο, λοιπόν, πες μας λίγο να ξεκινήσουμε λίγο από το θέμα της Μητρόπολης. Έχεις κάποιες εξελίξεις, κάποιες ειδήσεις να μας μεταφέρεις. Ναι, έτσι ακριβώς είναι. Χθες συνεδρίασε η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, η οποία αποφάσισε ότι το τριήμερο από 25 έως 27 Φεβρουαρίου 2014 θα γίνει έκτακτη σύγκληση του συνόλου της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, δηλαδή όλοι οι Μητροπολίτες από όλη την χώρα θα κάνουν μια έκτακτη σύνοδο. Σε αυτή την έκτακτη σύνοδο θα γίνει και η εκλογή του νέου Μητροπολίτη Κύτρους Κατερίνης και Πλαταμόνος, μετά την απομάκρυνση του γέροντα Μητροπολίτη πρώην Κύτρους πλέον, κ. Αυθονίκου, που όπως ξέρετε απομακρύνθηκε για λόγους υγείας. Οπότε έτσι, αυτή είναι η εξέλιξη, στην ουσία ο ορισμός της ημερομηνίας, όπου θα γίνει η σύγκληση της ιεραρχίας για την εκλογή του νέου Μητροπολίτη. Έχουμε δηλαδή πια την ακριβή ημερομηνία που θα γίνει αυτή η διαδικασία. Νίκο, επειδή εσύ τα γνωρίζεις πολύ καλά τα εκκλησιαστικά, θα πάρει τρεις μέρες η όλη διαδικασία ή θα γίνει την τελευταία μέρα, ας πούμε. Έτσι ακριβώς. Θα γίνει την τελευταία μέρα. Η σύγκληση δεν γίνεται αποκλειστικά για την εκλογή του Μητροπολίτη. Mm-hmm. Είναι διάφορα θέματα τα οποία απασχολούν πάντα το σύνολο των περίπου 80 επισκόπων που υπάρχουν, Μητροπολιτών που υπάρχουν στην Ελλάδα. Την τελευταία ημέρα ήθιστε, συνήθως την τελευταία ημέρα γίνονται οι εκλογές, να εκλέγεται, ας πούμε, ή τώρα είναι ο Μητροπολίτης Κύτρους που είναι, αλλά αν προκύψει μεταξύ κάποιο άλλο κενό, θα γίνει και τότε και εκείνη και η εκλογή. Όποιες εκλογές γίνονται την τελευταία ημέρα. Μάλιστα. Νίκο, έχεις κάποια έτσι, ενημέρωση να τη χαρακτηρίσεις ό,τι αφορά με ονόματα, γιατί είναι και αυτό ένα κομμάτι που αφορά τον κόσμο και συζητείται. Διάφορα ονόματα κατά καιρούς ακούγονται. Έχεις εσύ κάποια ενημέρωση? Κοιτάξτε, έχουν κατά καιρούς όντως ακουστεί κάποια ονόματα. Εγώ γενικότερα είμαι κατά της ονοματολογίας όσον αφορά ειδικά σε αυτές τις περιπτώσεις, καθώς δεν πρέπει να μας διαφεύγει ότι τουλάχιστον αυτό θέλω να πιστεύω και αυτό θα έπρεπε να ισχύει. Mm-hmm. Αυτές οι περιπτώσεις η εκλογή γίνεται
με την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος. Οπότε είναι καθαρά, ας πούμε, το τι θα φέρει η φύτηση. Η επιφύτηση. Αλλά από εκεί και πέρα, σίγουρα υπάρχουν κάποια ονόματα και από τα ονόματα που ακούγονται, το θετικό για μένα προσωπικά είναι ότι πρόκειται για Βόρειο Ελλαδίτες, για άτομα δηλαδή τα οποία έχουν ζήσει στην Μακεδονία, στη Βόρεια Ελλάδα και γνωρίζουν και την νοοτροπία και την φιλοσοφία του κόσμου, και επίσης για πολύ αξιόλογους κριτικούς, οι οποίοι έχουν προσφέρει πολλά και έχουν να δείξουν πολλά, πράγμα παρήγορο για την περιοχή σας, για την Πηγαιρία, καθώς θα έρθουν και θα δώσουν ένα νέο πνεύμα στην όλη, ας πούμε, διακονία τους εκεί πέρα. Λοιπόν, να πάμε και στο άλλο θέμα τώρα που έχει προκύψει στην Ιμαθία, Νίκο. Τι γίνεται με το Δήμο Νάουσας, με το Δήμαρχο Νάουσας? Έγινε μεγάλος χαμός, Χρήστο. Δεν ξέρω, νομίζω ότι φαντάζομαι δεν θα το περίμενε αυτό το πράγμα ο Δήμαρχος. Τον αντίκτυπο της κίνησης. Την παρέτηση του αντιδημάρχου του. Ήταν ο Θανάσης ο Βράντης, ο αντιδήμαρχος της Νάουσας. Ο γιος του, ο Νίκος, ένα παιδί ο οποίος το καλοκαίρι τελείωσε την Σχολή Πολιτικών Επιστημών, δραστήριο μέλος της τοπικής κοινωνίας, αρθογραφεί και σε εφημερίδες και σε sites κτλ. Έγραψε ένα πολύ ωραίο, κατά την άποψή μου. Είναι εξαιρετικό κείμενο, νομίζω, Νίκο, γιατί το διάβασα και εγώ και είναι, νομίζω, ένα εξαιρετικό κείμενο αυτό που έγραψε και περικλεί και όλη την ανησυχία της δικής του γενιάς. Έτσι, ναι, και εγώ πριν έμαθα την είδηση, δεν ήξερα το κείμενο και λέω, ποιος ξέρει τι είπε πια στον Δήμαρχο και τόσο πολύ τραντάχτηκε. Το διάβασα το κείμενο, ήρθα αμέσως σε επικοινωνία με τον Νίκο, τον Βράντζη. Του ζήτησα και την άδεια και δημοσιεύσαμε πρώτα εμείς το κείμενό του και στο Ινβέρια και μετά έγινε και ευρύτερο γνωστό, διαδόθηκε όλο αυτό το κείμενο. Mm-hmm. Ένα πολύ ωραίο κείμενο, ψαγμένο, με ανησυχίες όντως που όλοι έχουν έτσι λίγο πολύ, ειδικά οι νέοι άνθρωποι. Τώρα από εκεί και πέρα, το αν κατηγορείς μία κατάσταση ή μία νοοτροπία ή οτιδήποτε, νομίζω ότι η επιλογή το να διώξεις τον πατέρα αυτού που σου ασκεί μία έμεση ή άμεση κριτική, είναι αν μη τι άλλο θεωρώ ανούσια. Πάντως, Νίκο, πρέπει να σου πω ότι μιλήσαμε και με τον Δήμαρχο εμείς, ο οποίος μας είπε ότι αύριο θα μας δώσει την απάντηση από πλευράς Δήμου. Και μάλιστα, όπως είπε χαρακτηριστικά, θα βάλει τα πράγματα στη θέση τους. Κοίταξε, ναι, χαίρομαι που το ακούω αυτό, που θα επιτέλους θα βγει και θα μιλήσει, έτσι, γιατί δεν είχαμε την επίσημη απάντηση του Δημάρχου τόσο καιρό, αλλά ο πατέρας του συγγραφέα του κειμένου, ας πούμε, ο πρώην αντιδήμαρχος, έκανε ευθύς αναφορές σε αυτή την κατάσταση, ότι σέβεται τον λόγο, σέβεται την κρίση, την κριτική, την άποψη του παιδιού του και σε καμία περίπτωση δεν θα έβαζε την πολιτική του καριέρα μπροστά στην οικογενική του γαλήνη και οτιδήποτε άλλο. Οπότε ναι, και άργησε νομίζω ο Δήμαρχος να ξεκαθαρίσει τα πράγματα. Αν βγει και πει ότι κάτι άλλο ήταν πίσω από την απομάκρυνση του αντιδημάρχου αντί αυτό το άρθρο στην εφημερίδα του γιου του πρώην αντιδημάρχου, θα το σεβαστούμε και να το δούμε, το εξετάσουμε. Ωραία. Νίκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την κοινωνία. Καλώς βράδυ. Καλά, καλό μεσημέρι. Λοιπόν, θα πάμε τώρα, επειδή χθες δημιουργήθηκε πάλι θέμα με την Εθαλομίχλη, θα πάμε να δούμε τον καθηγητή, τον κύριο Φιτιάνο, του Τμήματος Χημίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Μίλησε χθες στο δελτίο ειδήσεων της Δίων Τηλεόρασης και είπε πολύ σημαντικά πράγματα όσον αφορά στα τζάκια και τη χρήση τους. Μάλιστα, αυτό που είπε είναι ότι το τζάκι δεν ενδείκνυται σε σπίτι όπου υπάρχουν μικρά παιδιά, μωρά. Πάμε να δούμε τι είπε. Όσο πιο πολύ αυξάνουν οι συγκεντρώσεις των νερούμενων σωματιδίων, τόσο ελαττώνει το προσδόκιμο ζωής. Δηλαδή, να το πούμε απλά λόγια, θα ζήσουμε λιγότερα χρόνια. Και δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα γι' αυτό. Θα είναι όσο επικρατούν δυσμενείς μετεωρολογικές συνθήκες, και κυρίως τα βράδια που έχουμε υγρασία, θα έχουμε υψημένες τιμές των ρήπων αυτών. Mm-hmm. Οι οποίοι πρέπει να πούμε ότι εγώ τους αποκαλώ και αόρατους δολοφόνους, έχουν μέγεθος μικρότερα από 10 μικρό. Ένα μικρό είναι ένα εκατομμυριστό του μέτρου. Είναι αόρατοι, δεν τους βλέπουμε. Και πάνε και εισχωρούν βαθιά στις κυψέλες των πνευμόνων και προκαλούν εκεί καρκίνο του πνεύμονα. Και δεν μπορούν να πάρθουν άλλα μέτρα επαρκή. Δηλαδή, ο καθένας πρέπει από μόνος του να πάρει τα μέτρα, δηλαδή
Η πολιτεία το έχει ξεκαθαρίσει, δεν πρόκειται να φθηνεί το πετρέλαιο. Mm-hmm. Αυτό είναι, είναι σίγουρο. Άρα πρέπει να μάθουμε, ούτε και αυτό είμαι σίγουρος αν θα αποδώσει με αυτό που ανακοινώσανε με το φθηνό ηλεκτρικό ρεύμα. Ας έρθουν τα πρώτα καθαριστικά της ΔΕΗ και θα δούμε. Ναι, θα δούμε. Σίγουρα έχω, υπάρχει μια δυσπιστία. Έχω σοβαρές επιφυλάξεις για το μέτρο αυτό. Σίγουρα. Από την άλλη πλευρά, τι μπορεί να κάνει ο απλός πολίτης για πρόβλημα, γιατί πολλές φορές η άγνοια είναι αυτή που σκοτώνει. Να χρησιμοποιούμε τα κατάλληλα ξύλα στις όπες και στα τζάκια. Δηλαδή, και επειδή έχω ακούσει διάφορες ιστορίες, χρησιμοποιούν και παλιά κουφώματα που έχουν πάνω βερνίκια, που έχουν μπογιές, που αυτά έτσι, ξέρετε, όταν καίγονται, δημιουργούνται τοξικές καρκινογόνες και καρκινογόνες ενώσεις. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνες. Και για αυτόν που βρίσκεται στο δωμάτιο που καίει το τζάκι, έτσι δεν είναι, κύριε καθηγητά, και αυτό και πρέπει να το πούμε. Να, δεν είναι μόνο για αυτό που εκπέμπεται έξω στην ατμόσφαιρα. Από μετρήσεις που γίνανε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης βρέθηκε ότι η εσωτερική ρήπανση από τα τζάκια μέσα στο σπίτι είναι εξίσου σημαντική και μάλιστα ξεπερνάει τα ανώτατα επιτρεπτά όρια. Mm-hmm. Και κυρίως κινδυνεύουν, πάλι να επαναλάβω εδώ, τα μικρά παιδιά και οι περίλικες. Και εδώ συνιστούν οι γιατροί, οι οικογένειες που έχουν πολύ μικρά παιδάκια, βρέφη δηλαδή, μερικό μηνό, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τα τζάκια. Επηρεάζουν σημαντικά το αναπνευστικό του σύστημα. Καθόλου να μην τα χρησιμοποιούν ή να τα χρησιμοποιούν σωστά. Καθόλου. Καλά είναι να αποφεύγεται αυτοί που έχουν πολύ μικρά παιδάκια, να αποφεύγουν το τζάκι. Επίσης, άλλα μέτρα που θα μπορούσαμε να πάρουμε είναι ότι η μετατροπή ενός τζακιού σε ενεργειακό, γιατί και λιγότερα καυσαέρια εκπέμπουν και λιγότερα ξυλακένια και μεγαλύτερη θερματική ικανότητα. Να δίνω πάλι μετά ένα κλασικό τζάκι ζεσταίνει σε ένα δωμάτιο και αν με το ενεργειακό τζάκι μπορείς να ζεστάνεις ολόκληρο το διαμέρισμα. Λοιπόν, αυτά μας είπε ο καθηγητής, ο κύριος Φιτιάνος από το τμήμα Χημείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ήταν κατηγορηματικός. Όταν έχουμε παιδιά, καλό είναι να μην υπάρχει τζάκι. Και αυτό που είπε βέβαια είναι ότι δεν υπάρχει μόνο μόλυνση από τα τζάκια σε εμάς που είμαστε έξω από το σπίτι που καίει το τζάκι, αλλά και σε αυτούς που καίει το τζάκι, και είπε ότι είναι καλό όταν έχουμε μωρά να μην το ανάβουμε καθόλου το τζάκι. Καλό θα ήταν να μπορούσαμε να πάρουμε πετρέλαιο. Έτσι, το καλύτερο είναι αυτό. Δεν υπάρχει καλύτερη θέρμανση από το καλοριφέρ. Λοιπόν, να πάμε να δούμε τι γίνεται με τις εκπτώσεις. Ξεκίνησαν από χθες οι εκπτώσεις. Και τα μηνύματα είναι, μπορώ να σου πω, έτσι και έτσι, συγκρατημένη ισοδοξία. Τώρα θα μας τα πει ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, ο κύριος Χατζαρίδης, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, κύριε πρόεδρε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Να ρωτήσω, η εκτίμηση της Γενικής Ομοσπονδίας που λέει για 10% μείωση σε σχέση με πέρυσι, την ακούτε σωστή, πώς σας φαίνεται, ποια είναι η εκτίμησή σας? Είναι μια εκτίμηση βέβαια. Ναι. Θέλω να σας πω ότι οι γενικές γραμμές είναι σωστοί, αλλά οι προβλέψεις είναι ανώδυνες και είναι σαν τα ζώδια. Τις λέμε και δεν έχει καμία επίπτωση αν πετύχουν ή όχι. Δεν μπορούμε να προκαταβάλουμε το αποτέλεσμα των εκπτώσεων. Εκείνο το οποίο είναι σίγουρο είναι ότι ο καταναλωτής προέρχεται από μια περίοδο οικονομικής κούρασης. Δεν υπάρχουν χρήματα αυτή τη στιγμή στην οικογένεια για να ξοδεύσει για διαρκή καταναλωτικά αγαθά. Να ρωτήσω πάντως, πρόεδρε, κάνοντας μία βόλτα στους δρόμους της Θεσσαλονίκης, οι τιμές είναι πάρα πολύ καλές και οι εκπτώσεις ξεκίνησαν με 50% κατευθείαν από την πρώτη μέρα. Κάτι που συνήθως δεν γίνεται. Δηλαδή, είχαμε συνηθίσει να βλέπουμε ποσοστά του 20-30%. Θα βοηθήσει, λέτε, το ποσοστό αυτό που ξεκινάει από τη μέση και έχει ανωδική τάση? Μια παρατεταμένη περίοδο εκπτώσεων. Όλο το 2013 ήταν μια περίοδος εκπτωτική. Οπότε η αγορά για να μπορέσει να προσαρμοστεί στη μειωμένη λύση και να περάσει που λέτε μέσα στους βλέπουμε στις διπλές είναι το 40% γενικό κανόνα στο 50 και πιστεύω ότι θα εξελιχθεί έτσι μέχρι και την τελευταία εβδομάδα. Θα δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθεί όλη η περίοδος των εκπτώσεων. Κύριε Χατζαρίδη, δεν έχουμε καλή τηλεφωνική επικοινωνία σήμερα. Δεν σας ακούω, δεν ξέρω εγώ γιατί. Και εμείς δεν σας ακούμε καθόλου καλά. Θα έχουμε την ευκαιρία κάποια άλλη στιγμή να τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ πάντως. Να είστε καλά. Καλώς απόγευμα. Λοιπόν, αυτά με τις εκπτώσεις. Θέλω τώρα να πάμε να δούμε ένα θέμα το οποίο πραγματικά συγκλονίζει.
Τα πλάνα που κατέγραψε η κάμερα της νέου τηλεόρασης είναι απίστευτα. Όταν ακούς ότι έχουν βάψει με μπογιά τάφους, θεωρείς ότι... Το πρώτο πράγμα που σου έρχεται στο μυαλό είναι γιατί. Για ποιο γιατί λόγο. Και ότι θεωρείς ότι δεν είναι αυτής της έκτασης που θα δείτε τώρα, να δούμε τα πλάνα, γιατί είναι πραγματικά συγκλονιστικά τα πλάνα από τα νεκροταφεία. Μια εικόνα που δεν την έχω δει εγώ ξανά προσωπικά ποτέ, τέτοια βεβήλωση, ναι, να το πω. Είναι πραγματικά, δεν ξέρεις τι να πεις. Κυρίως δεν μπορείς να κατανοήσεις τον λόγο για τον οποίο κάποιος μπορεί να διηγηθεί, ναι, σε μια τέτοια πράξη. Μιλάμε για ποια νεκροταφεία, Εύη? Στην περιοχή των Ευαγγελικών, mm-hmm, μιλάμε, mm-hmm, για αυτά τα νεκροταφεία. Και από όσο γνωρίζουμε, από τις πληροφορίες που έχουμε συλλέξει, είναι αυτό το περιστατικό συνέβη ξημερώματα Δευτέρας. Mm-hmm. Και βέβαια το κατήγγυλαν οι άνθρωποι που είδαν αυτό το πράγμα, πήγαν στην αστυνομία και έκαναν καταγγελία. Και φυσικά, όπως αντιλαμβάνεσαι και εσύ, σοκαρίστηκαν βλέποντας αυτή την εικόνα στα νεκροταφεία. Τώρα μετέβη βέβαια στην περιοχή αστυνομία, η οποία δεν ξέρω αν μπορεί να δει, να βρει άκρη από αυτή την ιστορία, ποιος το έκανε ή ποιοι το έκαναν και για ποιο λόγο βανδάλισαν. Πραγματικά δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψεις αυτό εδώ, και βεβαίως όσοι έχουν τους ανθρώπους τους εκεί, πραγματικά δεν ξέρω πώς μπορεί να αισθάνονται οργή, με αυτή την οργή, εικόνα και για ποιο λόγο μπορεί να έγινε κάτι τέτοιο. Λοιπόν, ήρθε η ώρα για να κάνουμε το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Κυρίες και κύριοι, πάμε σε διάλειμμα, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Έχουμε και καλεσμένους εδώ στο στούντιο. Θα δούμε και τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου της Κατερίνης, τον κύριο Ρέχα. Θα πούμε βεβαίως και για τις εκπτώσεις, αλλά και άλλα ζητήματα που έχουμε. Έχουμε Λευκή Εβδομάδα. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε έργα από το ΕΣΠΑ. Και έχουμε, να δούμε, έχουμε βεβαίως, και άρωμα εκλογών. Έτσι, και δηλώσεις του κυρίου Τζικώστα. Όλα αυτά σε λίγο.